Με αργού ρυθμού εξελίσσεται το έργο ανακατασκευή του δρόμου στέψη του Εργοστασίου Αρμάτων στο Βελεστίνο. Οι εργασίε που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί από τον περασμένο Μάρτιο προχωρούν με ρυθμού χελώνα, με τι αρμόδιε υπηρεσίε τη Περιφερειακή ενότητα Μαγνησία να παρακολουθούν με προσοχή τι εξελίξει, με απότερο σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο το πολύ μέχρι το τέλο του χρόνου. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνο ο δρόμο να μείνει ανολοκλήρωτο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ασφάλεια των οδικών μετακινήσεων. Έχει η καταληκτική του ημερομηνία σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή είναι τέλο Οκτωβρίου. Ξέρετε πολύ καλά, με βάση το ρυθμό των εργασιών και την πορεία μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να το τελειώσει τέλο Οκτωβρίου. Ε, δουλεύει με πολύ αργού ρυθμού, δεν έχει εγκαταλείψει το έργο, δουλεύει τόσο όσο. Δηλαδή για να μην βγει έκτοτο, γιατί δουλεύει με ειδικέ προσκλήσει συνεχώ, ε, επιτελεί τι τυπικέ εργασίε. Ε, από την άλλη, και το να βγει έκτοτο έναν ανάδοχο σημαίνει τρία χρόνια τουλάχιστον καθυστέρηση και αν θα μπορέσει να γίνει το έργο, αν δεν έχει λήξει η χρηματοδοτική περίοδο και αν υπάρχουν και χρήματα για να το ξανά υποβάλεις. Άρα δεν έχουμε παρά να προσπαθούμε να πιέζουμε, εξασφαλίζοντα αφενό την ποιότητα του έργου και αφετέρου το την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ολοκληρωσή του. είναι αλήθεια ότι δουλεύει ο εργολάβο για να μην αδικήσουμε κανέναν, αλλά δουλεύει με αργού ρυθμού. Μάλιστα, πριν δύο μέρε που πήγα, ρίχνει καινούργια ασφαλτοτάπητα στα σημεία που δεν είχε γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι αν βοηθήσει ο καιρό μέχρι τέλο του χρόνου, θα μα παραδώσει το έργο. Υπάρχει και το κομμάτι το οποίο ολοκληρώσαμε εμεί από την πλευρά, προς την πλευρά του περιφερειακού. Σε λίγε μέρε θα υπογράψουμε σύμβαση και για το κομμάτι τη εισόδου προ το βόλο από την πλευρά τη ενό εκατομμυρίου ευρώ όλα αυτά αθρηστικά θα δημιουργήσουν και μια άλλη εικόνα στην είσοδο.